Αντωνία Λεγάκη, δικηγόρος Αθηνών. Σήμερα, όπως σε όλη την υπόλοιπη Αθήνα, έτσι και στο σταθμό Λαρίσης, έλαβε χώρα μια ειρηνική συγκέντρωση των ανθρώπων για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης δεν έγινε το παραμικρό βιαίο επεισόδιο, ούτε και κανένας άλλο είδους επεισόδιο. Κάποια στιγμή διαλύθηκε η συγκέντρωση, ολοκληρώθηκε δηλαδή και τελείωσε. Ένα τμήμα της συγκροτημένα προχώρησε προς το σταθμό του μετρό των Σεπολίων με σκοπό οι άνθρωποι, χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο επεισόδιο, να μπουν στο τρένο να πάνε στο σπίτι τους. Για κακή τη τύχη, η οικογένεια Κατή μένει σε αυτή την περιοχή, στα Σεπόλια. Η οικογένεια Κατή, μάνα, πατέρας και τα δυο παιδιά, συμμετείχαν στη διαδήλωση και προφανώς, για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να φανταστώ, κάποιος ακολούθησε τους δυο από αυτούς. Μητέρα και γιος, λοιπόν, μπαίνουν στην είσοδο της πολυκατοικίας, που είναι το διαμέρισμα που διαμένουν, και οι δυνάμεις Δέλτα που έχουν εντωμεταξύ διαταχθεί και κάνουν ένα τρομερό πογκρόμ με ξύλο και συλλήψεις και προσαγωγές άδικες, καταχρηστικές, παράνομες και βασανιστικές, με πακουδηματικά χαρακτηριστικά από ό,τι έρχεται μέχρι τώρα, μπαίνουν βία μέσα στην είσοδο της πολυκατοικίας και αρχίζουν να ξυλοκοπούν τον Ορέστη Κατή, γιο της οικογένειας Κατή. Ορίστε, να εδώ τώρα τα τάγματα θανάτου έρχονται και περνάνε από εδώ, γιατί δικηγόροι δεν έχουμε μπει ακόμα μέσα να τους κατηγορούμε. Μόνο η αστυνομία έρχεται, όλο ένα και περισσότεροι, για να μας δείξει τι δεν ξέρουν. Μπαίνουν λοιπόν οι δυνάμεις Δέλτα, ξυλοκοπούν το παιδί, βάζει τις φωνές η μητέρα, ξυλοκοπούν και τη μητέρα, συλλαμβάνουν το παιδί, η μητέρα οδηγείται στον Ευαγγελισμό, τραυματισμένη. Ο πατέρας και η κόρη της οικογένειας, ο πατέρας Δημήτρης Κατής, ρωτάει πού θα πάνε το παιδί του, του λένε στο αστυνομικό τμήμα του Κολονού. Ο πατέρας λοιπόν και η κόρη πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα του Κολονού με τη συνοδεία κάποιων φίλων και συντρόφων τους, φίλων δικών του πατέρα μεγάλων σε ηλικία και νεαρών συντρόφων των παιδιών, στο αστυνομικό τμήμα του Κολονού για να διαμαρτυρηθούν για αυτή τη συμπεριφορά. Με το που πηγαίνει λοιπόν ο πατέρας και αρχίζει και διαμαρτύρεται, δέχεται τις περιποιήσεις των αστυνομικών που βρίσκονται εκεί, τον πετάνε κάτω, τον πατάνε, παθαίνει καρδιακό επεισόδιο την ώρα που ξυλοκοπείται, τον παίρνει το ασθενοφόρο και τον πηγαίνει στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, διότι προφανώς πρέπει να έχει κάνει κάποια πολύ σοβαρή εγκληματική ενέργεια, και εκεί μπροστά στα μάτια όλων των παρισταμένων συλλαμβάνεται και ο φίλος του πατέρα που τους έχει μεταφέρει με το αυτοκίνητό του εκεί, κρατείται ήδη ακόμα μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Συλλαμβάνεται και η κόρη της οικογένειας Λιδία Κατή, την οποία χαρακτηριστικά την πετάνε κάτω και για να τη συλλάβει ο αστυνομικός τη σέρνει από τα μαλλιά στο δρόμο, στο έδαφος, για να τη βάλει μέσα στο τμήμα σε επίδειξη της δύναμης και του πολιτισμού του και της νομιμότητας βέβαια πάνω απ' όλα. Και αφού γίνονται όλα αυτά και καταγγέλλονται, παίρνω μετά από λίγο τηλέφωνο. Αυτά γίνονται μπροστά στα μάτια πολλών ανθρώπων, συνδικαλιστών και δικηγόρων, όπως η συνάδελφός μου εδώ, η Χρυσάνθη Χατζηδημητρίου, οι οποίοι απειλούνται, θα σας πει και εκείνη αμέσως μετά από μένα. Παίρνω τηλέφωνο να ζητήσω, όπως έχω κάθε δικαίωμα, γιατί ποτέ δεν μπορεί να στερηθεί το συνήγορό του κανένας κατηγορούμενος για κανένα αδίκημα. Μου λένε ότι πράγματι υπάρχει, είναι κρατούμενος εκεί και μπορώ να τον δω και να τους δω, τέλος πάντων, αυτούς τους κατηγορούμενους. Μόλις φτάνω στο αστυνομικό τμήμα του Κολονού, με αφήνουν να περιμένω μισή ώρα και μετά με ενημερώνουν ότι πρέπει να φύγουν από εκεί και να πάνε στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, όπου είμαστε εδώ πάνω από μία ώρα τώρα. Ακόμα δεν έχει γίνει κατορθωτό να τους δούμε, με διάφορες προφάσεις εν αμαρτίες. Και το λέω εν αμαρτίες γιατί έχει γίνει κατορθωτό να έχουν δυνάμεις δεκάδων, εκατοντάδων πια αστυνομικών εδώ γύρω, σε σημείο να λέω μήπως δεχτούμε και επίθεση εδώ που βρισκόμαστε, που είμαστε μόνο συγγενείς των κατηγορουμένων και οι συνήγοροι τους, που έχουμε την τρομερή απέτηση να δούμε τους κατηγορούμενους. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή απόψε έχει ξεπεραστεί κάθε όριο, όχι μόνο νομιμότητας, όχι μόνο καταπάτη της κάθε συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος, έχει ξεπεραστεί και κάθε ιστορικό όριο ασυδοσίας της αστυνομίας. Και καλό, όχι τον εισαγγελέα που αυτονόητα θα έπρεπε να έχει παρέμβει, δεν καλό, καλό την κοινωνία, καλό την εργαζόμενη πλειοψηφία να περιφρουρήσει τα δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες του λαού, γιατί αυτή τη στιγμή έχει ξεπεραστεί κάθε όριο. Καλησπέρα και από μένα. Σε συνέχεια των όσων
πολύ σωστά κατήγγειλε δημόσια η Αντωνία Λεγάκη Συνήγορος, θέλω και εγώ να πω με τη σειρά μου ότι βρισκόμουν ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα Κολωνού τη στιγμή που σέρνανε ανθρώπους στα πατώματα με βάναυσο βίαιο τρόπο, με τρόπο που προσυδειάζει σε οργανωμένες συμμορίες και όχι σε αστυνομία. Αυτά τα τάγματα λοιπόν δολοφόνων που βρίσκονται και πίσω μας αυτή τη στιγμή. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι ήμασταν μπροστά δικηγόροι. Καταγγέλαμε τις παράνομες πράξεις που διενεργούνταν και η απάντηση σε αυτό ήταν ο εκφοβισμός, οι απειλές, το ότι μας απείλησαν ότι θα μας κάνουν αναφορές γιατί παρακολουθούμε το αστυνομικό έργο. Λες και αυτοί δεν παρακολουθούν το δικό μας λειτουργήμα, το δικηγορικό λειτουργήμα που θέλει όταν συμβαίνουν άδικες και παράνομες πράξεις να είμαστε μπροστά και να τις καταγγέλουμε. Όταν οι εντολείς μας βρίσκονται στα πατώματα, παθαίνοντας εμφράγματα, όταν αδίκως συλλαμβάνονται και οδηγούνται στα αστυνομικά τμήματα, στη Γαδά και δεν ξέρω κι εγώ που αλλού, που πηγαίνουμε τις τελευταίες 5 ώρες από ΑΤΑΦ σε ΑΤΑΦ, δεν είναι λοιπόν στα καθήκοντά μας να προασπίσουμε τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων και είναι στα καθήκοντά μας να καθόμαστε αμέτωχοι από μακριά να παρακολουθούμε την αστυνομία να βιοπραγεί με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, δεν τρομοκρατούμαστε. Η καταστολή αυτή πρέπει να λάβει ένα τέλος. Καλούμε όλη την κοινωνία να πάρει θέση, να καταδικάσει αυτά τα γεγονότα. Άμεση απόσυρση όλων των κατηγοριών και των ψευδών κατηγορητηρίων που φτιάχνονται και στείνονται τις τελευταίες ώρες και μέρες. Αυτή η καταστολή έχει ξεκινήσει μέρες τώρα από τη διπλή εκένωση του Πολυτεχνείου με τις πάνω από 90 συλλήψεις που έλαβαν χώρα. Έχει ξεκινήσει με όσα συνέβησαν στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στο Αγρίνιο, στην Κέρκυρα, στην Κρήτη, παντού. Από παντού καταφθάνουν ειδήσεις συλλήψεων, ξυλοδαρμών και άδικων προστίμων. Καλούμε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να σταματήσει αυτή τη στιγμή το δολοφόνο Χρυσοχοΐδη, να σταματήσει το όσο λαμβάνουν χώρα, την κυβέρνηση να πάρει θέση για όλα αυτά και την κοινωνία να συνεχίσει να αγωνίζεται για όσα της αξίζουν, για το μήνυμα του Πολυτεχνείου που μένει επίκαιρο, για ψωμί, παιδεία, υγεία, ελευθερία.